την υπηροξά του κατέρχονται με Παναγιωτόπουλο, του Φατίδη, Καραγιαννίδη, Πετρά, Μόσχο, Τίνα, Ιωαννίδη, Ζάχαρη, του Λούπη, Θεοφανίδη και Πανζαρίδη. Αναπληρωματική. Αποστολίδης, Μισήρας, Νότας, Μιλιόπουλος, Ερέτης, Κωνσταντινίδης, Βασιλακάκης, Προπονητής, Μάρτρα, Κούκας, Τόμας. Η Αργυρούπολη με τραντοφύλακα για τα εθνικά ρήπη, Πολυζόη, Βασιλιάδη, Κοφίδη, Ακριτίδη, Παπαδόπουλο, Σαββαρά, Τρεταφυλίδη, Ευθυμιάδη, Άρμεν και Πολυχρονίδη. Αναπληρωματική Ευσταδιάδης, Γεωργιάδης, Λαζαρίδης Βουγόγιας, Αθανασιάδης Δημούτης και Σαβίδης. Διαιτής προπονητής Δημήτρης Βασιλιάδης, διαιτής συνεχίδης Κουλικίδης με βοηθούς Φερεσιάδη και Καρακίνη. Καλά. Το δοξά του μετρά που σύγε το Σιωματά και η Αργυρούπολη τον φίλο μας τον Σίτου. Τι βλέπεις στο σημερινό μάτς? Πιστεύω το δοξά του θα είναι πιο δυνατά γιατί έχει λόγους για το πρωτάθλημα. Εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι μας και ό,τι βγει. 12 Μαΐου ο πρωταρχητής Ράμας με τον πρωταρχητή Θεσσαλονίκης. Εκτίμησή σου? Και εμείς έχουμε καλές ομάδες στο Δράμα, Θεσσαλονίκη καλές, θα δούμε. Προγνωστικά σε ποια ομάδα δίνεις? Πιστεύω τον Ευρωκόπη θα πει πρώτα. Τον Ευρωκόπη. Ευχαριστώ και λίγε. Εδώ η διαιτητική τριάδα, κύριος Πουλικίδης, Αρεσιάδες και Καράκηδες, έτοιμοι να οδηγήσουν τις δύο ομάδες. Εδώ ο μεγαλομέτωχος εψυχώνει τους παίκτες της ομάδας του. Πετράς Κοφίδης, οι δύο αρχηγοί. Ο Κοφίδης για την ομάδα του Ποντιακού και ο Πετράς για την ομάδα του Δοξάτου. Άρεσα, είμαι την παρακάμερα σου. Οδηγίες στο Πέτρο. Από το που έχασες τα μισθά. Ναι.